Οι λόγοι ήταν τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι να δούμε εξειδήσεων μας σαν η νόμιμη αρχή της πόλης. Τι έχουν προχωρήσει, τι έχουν κάνει, τι έχουν ανοίξει εδώ. Υπάρχουν αλλαγές από την πρώτη ημέρα που ήρθατε πέρσι ως σήμερα. Όχι, εγώ την τελευταία φορά που ήρθα με το Associated Press ήταν πριν περίπου ένα μήνα, ήταν το ίδιο, δεν είχε καμία διαφορά. Ο δεύτερος λόγος είναι για να αποδείξουμε ότι σε όλον τον κόσμο ότι αυτή η πόλη ανήκει στους Αμοχωστιανούς, ανήκει σε εμάς και έχει αρχή. Και ο τρίτος λόγος είναι να δώσουμε το μήνυμα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε με ειρήνη, είμαστε έτοιμοι να συμβιώσουμε, είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα του Κυπριακού, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ότι με τους Τουρκοκύπριους δεν μας χωρίζει τίποτε και μπορούμε να ζήσουμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχουν τα ψηφίσματα τα οποία μπορούσαν να τα εφαρμόσουν και να επιστρέψουν κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και να δείξουμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους ότι μπορεί αυτή η πόλη να γίνει ένα υπόδειγμα, μια εικόνα πώς μπορεί να πει μια πόλη και να υποφεληθούμε όλοι αυτά τα προτερήματα αυτής της πόλης. Έχουμε νέους δημοτικούς σύμβουλους, νέους ανθρώπους που κατασυγκινήθηκαν, που είδαν πώς ήταν αυτή η πόλη το 1974 ακόμα. Αυτός είναι η κύριοι σκοποί που ήρθαμε, όμως από την άλλη νιώθουμε μια απέναντι συγκίνηση. Εγώ ειδικά από όποιος έζησα τα χρόνια, είμαι δίπλα από το σχολείο μου, δίπλα από την τάξη μου στη Φωνιά, εκεί που φίτεσα το τελευταίο έτος του 1973. Και όμως θέλω να πω ότι μπορούμε να ζήσουμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, δεν γίνεται να υπάρχουν προκλήσεις. Ξέρουμε όλοι το καθένας που ανήκει, τι ανήκει. Εμείς ήρθαμε στην πόλη μας, δεν χρειάζεται ούτε οι σημαίες, ούτε να δείξουν ότι αυτά είναι δικά τους. Παρ' όλα αυτά όμως οι διενέργειες γίνονται όλο και πιο προκλητικές. Πιο προκλητικές, εμείς πρέπει να είμαστε, να ξέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι δεν είναι όλοι που τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι τα κάνουν σίγουρα δεν θέλουν λύση, θέλουν λύση δύο κρατών. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε εμείς πρώτα ότι είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε, να επιβιώσουμε μέσα στα ψηφίσματα τα οποία προνοούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτών των οποίων υποστηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Ελλάδα και σχεδόν η πλειοψηφία των κομμάτων στην Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να επιδιώξουμε να ζήσουμε το Κυπριακό. Ως Δήμος Αμοχώς του, τώρα βρίσκεστε και εσείς στο Μανδοδημοτικό Συμβούλιο εδώ στην Περίκλειστη, ως Δήμος Αμοχώς του θα προβείτε σε άλλες νέες ενέργειες? Συνέχεια που προβρέμε σε ενέργεια. Να σας πω μόνο ότι χτες είχαμε συνάντηση στο ίδιο Δημαρχείο με τον Ιβάνο Αρμοστίνη της Αυστραλίας για να δείτε τι σχέσεις έχουμε κάνει. Ο άνθρωπος φεύγει ο Δεκέμβρη, ήταν ένα άνθρωπο χαιρετήσει. Μας υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει αυτόν τον αγώνα για την Αμόχωστον. Έχει ξέρει πλέον τι είναι Αμόχωστος. Είχαμε επισκεφτεί προχτές ο Ανδρέας ο Καζαμίας στο Λονδίνο. Ετοιμάζουμε άλλες επισκέψεις στο Λονδίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμος Αμοχώστου είναι σε συνέχεια σε εγρήγορση, είναι συνέχεια σε επαφές. Έχουμε στείλει επιστολές, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να έρθουμε με τα όπλα διώξουμε. Δηλαδή, αυτό, όποιος μπορεί να το κάνει, ας το κάνει. Θεωρείτε ότι υπάρχει ελπίδα? Πάντα υπάρχει ελπίδα και θα πω σε αυτούς οι οποίοι ακόμα κατηγορούν και τον Δήμαρχο, διότι έχει πάντα ελπίδα και πιστεύει. Ναι, πάντα μετά από μια πολύ σκοτεινή νύχτα βγαίνει πιο ωραία αυγή. Και αυτό πρέπει να το ξέρω. Μπορεί εμείς να μην είμαστε κάποιοι ήδη τα τρία τέταρτα έχουν φύγει, μπορεί και εμείς να φύγουμε, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Αλλά ο χρόνος, να το πω να τονίσω, κυλάει εναντίον μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ελπίδα πρέπει να καθυστερούμε. Υπάρχει τρόπος να λυθεί το Κυπριακό. Ευχαριστώ.